Χειριστήρια έχεις έτοιμα. Ναι. Γιατί το αυτό το θα θέλει χειριστήρια. Ποιο? Το αυτό. Α, ναι, το πρώτο, ε. Αυτό που, ναι. Χώνεψες. Για μας είναι Δευτέρα του Πάσχα. Για σας. Είναι η μέρα του ωραίου ή... Χιδαίου. Τι σημαίνει αυτό? Και... Σημαίνει ότι παίρνουμε... Τρία τυχαία παιχνίδια. Μπορεί και δύο, μπορεί και τέσσερα. Αν μπορεί κάποιο να παίζει, να παίζει πολύ. Καλά. Και κάνουμε μια επιπόλαιη κριτική. Όσο πιο επιπόλαια, τόσο καλύτερα. Τόσο πιο κριτική. Πάμε να παίξουμε. Θέλεις. Ελάφια. Αυτό το παιχνίδι είναι φτιαγμένο για μας και το πήραμε χαμπάρι πρόσφατα. Λοιπόν, οι developers μας πήραν τηλέφωνο και μας είπανε: Hey, Gramers. Θέλετε να ότι πίνετε πάρα πολύ καφέ. Πάρα πολύ. Λέμε... Και δεν σας κάνει sponsor κανένας που φτιάχνει καφέ. Ισχύει. Θες αυτό. Θες ένα τζάμπα παιχνίδι. Λουμίδι. Μπράβο. Β' μάρκα από τα Lidl. Εσένα σε κοιτάμε. Μέχρι και σένα θα πιω αν δώσεις λεφτά. Βγήκε 25 Οκτωβρίου του 2018, κάνει 12,90 και το βγάλαν και το εκδώσανε η Sweet Bandit Studios. Μπράβο τα παιδιά. Ποιον θέλω? Όλοι... Έχει σκύλο, έχει... Κάπτεν Πουτσίνο. Πουτσίνο, τι λένε. Κάπτεν Πουτσίνο θα πάρω. Σοβαρά. Εγώ... Τέσσερις καφέδες. Ξέρεις τι να πάρω, το Well-Rounded Ryan. Όπα, έχει διαφορετικό μέγεθος, διαφορετικό βάρος. Αλλά χωράει περισσότερο καφέ. Εγώ θα πάρω τον Hipster, τον Well-Rounded Ryan. Balance θα πάρω. Paper Cup. Εδώ είναι ο μόνος σωστός τρόπος να πιεις καφέ. Θα πάρω paper είναι... cup, γιατί είμαι Captain Puccino. Όλη η καφετιέρα ταυτόχρονα. Α, θέλεις και πίστα, ρε φίλε. Έλα, Pirates of the Caribbean, Blue Mountain, Office. Πόσο beat'em up, δηλαδή. Πάρα πολύ. Είναι κανονικό, είναι αυτό και το Mortal Kombat. Κάτι μας πέρα. Ρωτάτε γιατί δεν παίξαμε Mortal Kombat. Πάνε στο Twitch να δεις. Γιατί βγήκε αυτό. Και γι' αυτό, κυρίως γιατί βγήκε αυτό πέρσι. θα δείξει μου είσαι. Oh. Πόσο sophisticated είσαι. Γίνω sophisticated. Πώς το πέτας καφέ? Ωραία τα φτερά. Κάτι πέταξα. Πώς πηδάει, έτσι πηδάει. Κάτσε. Γιατί δεν μπορώ να σε πετύχω με τίποτα, μπορείς να με εξηγήσεις. Δεν είναι παραμικρή ιδέα, εγώ πατάω κουμπιά, πηδάει, γλιστράει. Αυτή είναι η άμυνα. Ποια είναι η άμυνα? Το πάνω φτερό αριστερό. Κάτι πέταξα. Όχι, κάτι το μαζέψω εγώ. Α, δεν το μαζέψα. Πάρτα. Νομίζω δεν πρέπει να το μαζέψεις αυτό που πέταξα. Σοβαρά. Είσαι σίγουρος δεν πρέπει να το μαζέψω? Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτσε, πάω να δοκιμάσω. Μάζεψε το. Όχι, βόμβα είναι. Σίγουρα. Ναι, βόμβα είναι. Μοιάζει με βόμβα δηλαδή. Οπα. Τι συνέβη? Ω, κάνει και πλάγια πετάγματα. Ποιος έκανε slow? Πρέπει να το μαζεύουμε τελικά. Τι συνέβη, έπρεπε να κάνουμε το tutorial. Γεια σε εδώ τώρα, κοπρίτη. Κάτσε, έχω απορία τώρα. Χα, δες εδώ στήσιμο, ο Kung Fu. Στου Kung Fu την πόρτα. Όχι. Α, και έχασα λίγο. Πρέπει να χτυπήσω ένα στο καφέ του άλλου. Κατάλαβες, χάνεις τον καφέ σου. Τον έπιασα. Όχι τώρα, να, τώρα έχασα εγώ τον καφέ μου. Και εγώ, είναι genius! Όχι, που είμαι στον δρόμο! Γι' αυτό δεν σε χτυπάω, δεν παθαίνεις τίποτα. Πρέπει να χτυπήσεις τον καφέ σου. Οπότε πρέπει να κάνει νόκο ένα στον καφέ του άλλου. Ναι. Το πήρα εγώ. Και μπορεί να κλέψει ένα στον καφέ του άλλου. Ναι. Καταπληκτικό κόνσεπτ. Παιχνιδάρα! Αϊ! Όχι! Κάτσε να σε με το πιάσω. Μην είσαι τέτοιος. Όχι! Κέρδισα. Εσπρέσου, εσπρέσου. Πώς φαίνεται ο καλός ο μπαρίστας, Δημήτρη, έχω μουσια. Καταρχάς πίνεις καφέ. Και έχει τατουάζ, έχει τατουάζ, είναι ξεκάθαρα τρέντις καφέ. Μπαρίστας, λοιπόν, γι' αυτό κέρδισα. Εγώ τώρα πήρα μικρό εσπερσάκι και εσύ πήρες όλη την καφετιέρα. Όλη την καφετιέρα, Δημήτρη, βαριέμαι να πηγαίνω, έρχομαι για δόσεις και τέτοια. Λοιπόν, να, αλλά είμαι πιο nimble, δεν είμαι. Τι, γιατί... Τόσο nimble είσαι. Όχι! Ας το πήρα! Ας τον καφέ μου κάτω. Πηγές μας. Άδικο! Δες εδώ! Να δω. Τι το πει! Ποιος! Το πήρα! Μα το πήρα! Χα!
Είδες πόσο καλός είμαι. Νόμιζα ότι μπορείς να κερδίσεις. Μισό, πάμε στο Blue Mountain, πάμε. Είχε και Pirates of the Caribbean. Caribbean, το δεξί το D-pad. Το πάσο που θες, οπότε αν είναι κάπου πάνω μπορείς να το καταλαβες. Και αυτό δεν ξέρω τι κάνει ακριβώς, αλλά... Κατάλαβα και πώς το πιάσεις έτσι του καφέ του άλλου. Το πιάσες. Τι! Πώς πιες καφέ! Με κάποιο κουμπί πάτησε και πιε καφέ. Γιατί όλα είναι έτσι περίεργα. Γιατί πιε καφέ. Μου βούτω περιέστρεφα. Α, με τα δύο αυτά. Και πήρα power up. Κι εγώ ήπια. Πώς... Αυτό, μπράβο. Τι συμβαίνει. Είσαι έτοιμος. Όχι, μη. Είσαι έτοιμος. Ναι. Τρία, δύο, ένα. Ωραίο. Ωραίο. Παιδιά, πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραία με κάνει. Καταρχάς είναι παιχνίδι για καφέ. Ναι. Πρώτον. Εντάξει. Δεύτερον, τέλος. Δεύτερον, έχει πλάκα να μπείτε map με μπαρίστα. Πάνε αγόρασε το πες οι Gramers με βάλανε. Για να μας στείλουν κι άλλο δωρεάν παιχνίδι. Καλύτερα όχι, βασικά, γιατί θα εκτεθούμε. Όχι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Αχ, τη μουσικούλα. Βάλε το επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι τώρα βάζω. Τώρα που είπες επόμενο παιχνίδι, ξεσκέφτηκα. Όχι, Δημήτρη, και να μην έλεγα αυτό, δεν θα ξέρω τι σκέφτεσαι. Προσπαθώ να βρω κάποιον που έχει τηλεπαθητικές δυνατότητες, αλλά δεν βρίσκω. Ραταλάικα Games. Είναι ένα σκύλος πάνω. Όχι, μια γάτα, ναι, πάνω σε ένα σκύλο. Πάλι σκύλους και γάτες θα έχουμε σε αυτό το επεισόδιο. Ναι. Devious Dungeon βγήκε 30 Μαΐου. Βγαίνει 30 Μαΐου του 19. Λοιπόν, οι devs είναι Wobbleware Oi, Ραταλάικα Games, και εκδότες είναι Ραταλάικα Games πάλι, Games, ναι, και Grab the Games που τους ξέρουμε. Κάνε new game. Δοκίμασε με keyboard, δοκίμασε με gamepad, έλα. Δύσκολο κέρι λέει πάνω στο Hilltop Castle, στο έλα. Κάστρο του Hilltop. Στο Hilton. Hilton Castle, ναι. Έχει ένα δράκο. Ένα κεφάλι δράκου. Ξύπνησε. Και ένας, αλλά... γιατί είναι όλοι, όλοι ακροητηριασμένοι. Είναι έτσι το set. Δεν έχουν πόδια, σαν το PewDiePie όλοι. Ναι. Και έχει και ένα σώμα που. Πόσο σφίγει. Φοβερός θα ήταν άμα είχε πόδια. Τρούτσα. Έχει όμως μεγάλα χέρια και μπορεί να. Έχει πολύ μικρά πόδια. Κάτσε λίγο. Έχω. Να τα αφήσω εδώ το mouse για όλο το υπόλοιπο βίντεο. Να ριτζάρουν οι Gramers. Μπορείς, άνετα. Εδώ καλά είναι οι Gramers. Μια χαρά εδώ, είναι. Εδώ στη μύτη του ήρωα. Αυτό πηδάει. Πέρα από την πλάκα, έχει λίγα FPS το παιχνίδι. Είναι το animation έτσι. I'm not lost, achievement έκανες. Είναι από αυτά τα παιχνίδια. Πάρε ένα achievement, ναι. Επειδή απλά πάτησες να πας δεξιά. AS to jump. Κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά παιχνίδι. Με το gamepad αυτός παίζουμε. Αυτός είναι ο χάρτης, ωραία. Ωραία. Εντάξει, εγώ... Find the key in its level. Α, είναι σαν το Doom. Βρίσκεις το κλειδί. Το κλειδί. Και ανοίγεις το πορτί. Έλα, το έχω. Δεν βρήκες το secret area, δεν βρήκες όμως. Λες να φύγω. Δεν χεστήκαμε, είναι το tutorial, είναι προχώρα. Φεύγω, φεύγω, πάω να βρω το secret area. Όχι, δεν πας. Πάω να βρω το secret area, δεν με γκρινιάζεις. Εντάξει, δεν θα κινδυνεύω εγώ τη ζωή. Α, έχει orcs. Best game ever. Έχει orcs. Έχει και skeletons. Χρειαζόμαστε ένα παιχνίδι με cool orcs και πάλι. Είχε το orcs must die. Πάει, πάλι ως αυτό. Είχε το orcs must die 2 πάλι. Είχε το World of Warcraft. Φτάνει. Πόσο ακόμη. Ξέρω εγώ, μετά τι είναι, προς τα πάντα που το χτυπήσεις. Μπορείς να πάρεις τα νομίσματα, αλλά είναι μέσα στα καρφιά. Προς τα πάνω, όχι, δεν μπορώ. Double whammy. Να πάνε να χειστούν τα κέρματα, δεν, ναι, έχω, δεν είμαι από αυτούς τους χρηματόδουλους που λέγονται, Δημήτρη. Πολλά, πολύ ξύλο θέλουν αυτά, Να βρω το secret level. Γράψτε κανένα παιχνίδι άλλο με orcs που μπορούμε να παίξουμε, το οποίο να είναι ωραίο. Να μην είναι χιδαίο. Σπάει. Και έχει νομίσματα μέσα τα κεριά. Όλα τα κυροπηγεία. Είναι αυτά τα... Έχει πάει εκκλησία. Αυτά τα εβραϊκά τα κεριά. Επειδή είναι Χριστούγεννα ήταν κάποια στιγμή. Και έχουν και οι Εβραίοι κεριά. Κάποια στιγμή ήταν Χριστούγεννα. Κεριά και έμοιαζε, να είδες, είναι πολλά. Για να τα χάσουμε και φύγουμε στα καρφιά και αυτά. Ορκ! Σκότωσέ τον! Σε 10 XP τελικά είναι, όχι hit point. XP είναι άλλο hit point, άλλο XP. Hit point ήταν στο ξύλινο σεντούκι είχες βρει. Έλα εδώ, ένα βρωμοσκούλικο. Κάνει έτσι. Σκελετούλη, είσαι λίγο μόγλης. Level up έκανες. Ναι. Stamina, hit points. Να πάρω εγώ hit points. Πάρε hit points. Ναι, μα γιατί μου το κόβω να τα χρειάζομαι περισσότερο. Να πω. Τα κέρματα, Δημήτρη, τα κέρματα. Κάποιες θυσίες πρέπει να τις κάνεις. Τα hit points που είναι τα συνολικά. Το hit point μου... Νομίζω είναι εκείνη η μπάρα εκείνο, αλλά είναι... Πάνω αριστερά που έχει κάτι καρδούλες. Α, 25 καρδούλες έχεις. Πολύ σκεφτό. Να πάνε χεστή. Όχι, το σκησες. Πάνε εύκολο. Το σκησες κλειδί, βλέπεις πουθενά. Όχι. Σε δούλευα. Πήρα τα κέρματα όμως. Εντάξει. Ανέβηκες και λίγο το level. Θέμα είναι τώρα που πάμε. Πήγαινε στην πόρτα. Άνοιξε το πόρτα. Χωρίς κλειδί. Δεν χρειάζομαι ένα κλειδί. Μαγκιά. Είχα κλειδί.
Πού είχες κλείσει? Το είχα από πριν. Μου το είχε δώσει ο ιδιοκτήτης. Νικιάρικο είναι. Quest complete. Τι, κάποιο quest είχες, το κάνεις, μπράβο σου. Φυσικά. Δηλαδή το κυροπήγιο, να πούμε, έχει τρία νομίσματα. Το άγαλμα έχει ένα. Δύο είχε αυτό, εντάξει. Τέσσερα είχε το. Τέσσερα είχε το, και το δίπλα, εντάξει, όλα και όλα. Μπορείς αυτό το fantasy setting να έχει δολάρια. Ποιο το fantasy setting. Δηλαδή κουτουλιά στο... Εννιά καρδιές. Πες μου που πουλάνε καρδιές. Ωχ, εδώ πουλάνε. Εδώ πουλάνε μείον μία καρδιά πουλούσαν εδώ. Για το κλειδί, για το κλειδί. Να πάρει και στις. Να πάρει και στις, ναι. Φάει όμως το τέτοιο, ποιο? Το beholder. Εντάξει, άνετος. Το έχω. Ορκ με μεγάλο σπαθί. Αλλά θα πάρεις... Ναι, μπράβο σου. Το έχω. Δώστε μου καμιά καρδιά, ρε. Δώστε μου καμιά καρδιά. Κάτσε να πάρω κανένα κέρμα, πας και αγοράσουμε καρδιές μετά. Λες να αγοράζεις. Φυσικά, Δημήτρη, ξεκάθαρα. Ακούω σκελετό, πρόσχε. Τώρα. Αυτό δεν προσέχει. Up. Πάρε strength να τους βαράς πιο πολύ, ναι. Να πετάνε πιο γρήγορα. Φυσικά, τα κουτιά βασικά να τελειώνουν πιο γρήγορα, γιατί... Και τα... Ναι, τώρα θα πάρεις health. Να το καλό. Ένα σταυρό. 26 καρδιές. Α, επειδή πήρες level, έχεις 26 καρδιές. Κρέμεται κάπου εδώ μεταξύ, θα ακούσει, κάνει ήχο... Σχοινιού, ε. Κρέμεται το τόξο του σκελετού. Α, κρέμεται το τόξο... Σκίστον. Τον έσκησα. Όπα, health. Άρα το παλικάρι μου. Πέντε, πήρες πέντε. Ωραία, το critical, το είδες να σε ζένει. Πάρτα ρε, πάρτα. Αυτό το orc, γιατί είναι πιο εύκολα τα μικρά τα orcs, τι φάση. Δεν είναι πιο εύκολο, Δημήτρη, είναι τακτική. Άμα έχεις αρχίσει και γίνεσαι αστέρι. Τι είναι αυτό. Τραμπολίνο. Καρδιές εγώ, Δημήτρη. Κι εγώ μία. Έρχεται το τέλος μου. Έρχεται το τέλος μου, αλλά. Φάει το σκουλίκι. Δεν θα πάω έτσι. Λεβελά, πάνω στην ώρα. Εντάξει. Όχι dexterity. Γιατί όχι, μπορεί να έχουμε πάρει αυτά, αλλά critical με έχει δώσει. Α, ναι. Να κάνω παραπάνω critical. Α, δεν βλέπω εδώ. Όλα 16 κάνω. Εντάξει, κοιτάς προσεκτικά γι' αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Το dexterity είναι άχρηστο. Προχώρα σκουλικάκι. Ποτέ δεν άχρηστο το dexterity. Αντί να πάρει dexterity, φορά μια τεράστια επανοπλία. Σταμάτα, βρε γκρίνια, σταμάτα. Μπαίνω μέσα. Κανα boss fight θα μας βγάλει. Όχι, αυτό το καραβάνι του Όλαφ. Δεν είναι boss fight το Όλαφ. Πάρε armor! Armory weapon. Θα πουντιάσεις! Έχω 499. Τώρα για armor, δεν μιλούσα. Wooden Club, Rusty Sword. Wooden Club 250. 500. Armor κάνει 250. Χάρνες, είναι λίγο kinky αυτό. Δες πως είσαι. Βάρεσες τον... Στον αέρα τόσο. Στην κρυφλέξεις έπαθες, σου δώσε, μην πέφτεις πάνω τους. Κάνουν damage όταν είσαι δίπλα τους. Γιατί με αγαπησιάρεις ο χαρακτήρας μου, το αρέσει να αγκαλιάζει φίλους. Χοπ, χοπ. Μπράβο παλικάρι μου, έτσι. Περίμενε το κυροπήγιο. Προφανώς θα χρειαζόμαστε. Το κυροπήγιο γιατί του παπά και με κρέμπρισε ο παπάς. Θα βρήκες την πόρτα. Μάζε μια καρδιά, ναι, τα κατάφερα. Τι σοβαρά. Γιατί αφήνεις τα νομίσματα. Γιατί πεθαίνω. Α, εκεί ήταν η αρχή που είχαμε βρει πριν. Πού είναι. Άσε με βρε. Ψάχνει για βλάκες. Έκανε κριτικά. Μια καρδιά να ξέρεις. Γιατί πήδηξε πάνω του. Glorious D. Οπα. Ρεζαρέκτ. Ωραίο. Αυτό ήταν ωραίο. Δυστυχώς, ναι, ξέρω, το πηγαίναμε για χιδέο γιατί θέλαμε να το ξεφτελίσουμε. Ναι. Αλλά είναι διασκεδαστικό. Θοδωρε, θα βρει χιδέα παιχνίδια, θα μαντεύει ότι. Προσπαθώ, Δημήτρη, προσπαθώ, τα βλέπω, τα κοιτάω και φαίνεται ότι η χιδέα δεν, α πούμε, σαν να έχει καμπούρα. Ναι. Τον δυσκολεύει το κράνο, α πούμε, και ζορίζεται. Λοιπόν. Και όλοι γελάνε μαζί του. Ποιο? Το ulti. Αυτό συνέχισε, πατά. Έγινε, εγώ πατάω. Το starting. Alt F4 είναι το ulti. Για να δω. Με κοροϊδεύσει. Ήταν. Δεν με λυπάσαι. Πανάθυμα, σταμάτα. Τι είναι το επόμενο? Δεν ξέρω τι παιχνίδι θα παίξουμε, αλλά το λένε ζομποτρό. Δεν το λένε έτσι. Ζομποτρό. Σταμάτα να τα αποκαλύψεις πριν τα δείτε αυτά. Πριν. Γιατί δεν είναι full screen? Γιατί θέλει να είναι χιδαίο. Τάγχωσες. Το έβγαλαν η Art Ant Karlov και το κάνανε εκδόση Armor Game Studios, όπως είπα. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, τι με ρωτάς τώρα, δεν πρώτη φορά το βάζω. Στολή. Για εδώ. Το Zombotron βγήκε 22 Απριλίου του 19 και αυτή τη στιγμή κάνει 10.61 στο Steam, αλλά κανονικά κάνει 12.49. Δεν ξέρω πώς το κρίνω. Παίξε. Παίξε αυτό εδώ, ρε. Να παίξεις. Α, φέρα, αφού είναι gamepad. Μου θυμίζει. Ναι, πες το. Awesome Notes. Όχι. Θα δεις, θυμίζει κάτι άλλο. Γιατί μοιάζει λίγο. Γιατί μοιάζει προβληματικό ο χαρακτήρα. Εντάξει, προσπαθεί. Σε αφήσα το ρεσμόπλο τώρα, λέει. The hot is a lot. Απόλυτα λειτουργικό ο χαρακτήρα μα. Μπράβο. Πυροβόλα τίποτα, να δούμε πώ. Πυροβόλα, το σκηνή πυροβόλα. Λε. Ναι. Ξανά. Ίσως οι σφαίρες δεν κάνουν ούτε σκηνή να κόψουνε. Είναι καλό ο κόμπο γι' αυτό.
Α, του πες στο κεφάλι. Μπράβο. Πώς το ανοίξεις αυτό? Έχω σφαίρες. Ναι, έχεις. Ω, τελειώνουν και όλες οι σφαίρες στο νου σου. Οπότε μην πυροβολάς ότι να είναι για πλάκα. Το νου σου. Νομίζω είναι αρκετό. Ναι, έκανε δουλειά. Μπράβο, μπράβο. Πρόσχημη καείς. Δεν δουλεύει έτσι. Πήδα από πάνω. Πήδα από πάνω. Μπες μέσα. Μπες μέσα. Είχε, δεν μπορούσα. Τι συμβαίνει μέσα σε αυτόν τον πλανήτη που σε φέρανε? Τι συμβαίνει εδώ? Ποιοι είναι οι κακοί, ποιοι είναι οι καλοί, ποιοι είναι οι μέτροι? Πώς είπαμε ότι κάνει? Πού να ξέρουμε. Η 10.61 κάνει για την επόμενη μέρα. Βασικά όχι. Δεν ξέρω, για όσο έχει προσφορά. 12.49 κάνει. Ούτε καν 12.50, παιδιά. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Μόνο προσφορές εδώ στα ωραία έχει ιδέα. Τις καλύτερες προσφορές στα καλύτερα χειρότερα παιχνίδια. Oh. Τσακ. Έγινα ρομπότ. Δεν νομίζω. Μόνο από την έκφραση του, από τα μούτρα του χαρακτήρα. Ωραία, φίλε, τι έκανες. Το... Μια σφαίρα ήταν αυτό. Ναι. Θα πέρα πολύ φλόρι, ηχθεί. Α, είχε όντως. Έχει όντως headshot. Α! Ελό... Έχει headshot. Έχει όντως headshot. Αλλά αυτά τα μπλε πάρτα φαίνονται ενδιαφέρον. Μπράβο. Έτσι, το κουτί ήταν φοβερός. Και πάνω έχει αφήσει ένα μπλε εκεί. Έρχεται πάνω σου. Πόσο καλό, πουρμάει. Okay. Καλό. Έγινε πιο λιγότερο χειδέο. Ακούς και τη μουσική που ακούγεται τώρα. Σαν να παίζει ο Σταλόνε φάση. Αϊ! If it bleeds, we can kill it. Μήπως είναι καλύτερα να παίξει με ποντίκι. Δεν πειράζει, άσε με παιδευτώ. Δεν έχει ο το aim. Εντάξει, Δημήτρη. Τον περίμενε λίγο. Εντάξει, άμα σ' αρέσει να παιδεύεσαι σαν τους console peasants. Εκεί αν πέσω. Σιγά, καρφιά εκεί. Φύγε από εκεί μέσα. Ήθελα το chest. Δεν είναι chest, ένα κουτί είναι. Μπράβο. Ωραία, φίλε. Α, καίγεται το άλλο κάτω. Ναι. Δεν τρώει πολύ damage. Εντάξει, αλλά καίγεται όμως το έτσι κάτι. Έγινε επαφή στο ρεαλισμό. Προσπάθησα. Πολύ, πολύ ρυψοκίνδυνο σε βλέπω. Δόθηκε ένα. Μη με βάρα. Κάνε αίτηση. Απαγορεύεται στο reload. Είναι. Πρόσεχε. Unfair play. Πρόσεχε. Προσπαθώ για headshot και. Έλα, πες μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι. Πώς φαίνεται η υπεροχή. Φαίνεται, Δημήτρη, φαίνεται. Πάρ' τα blend XP. Ωραία, έχει load να ξέρεις. Αυτός πώς πέθανε. Ποιος? Το... Έκανε block. Τι έκανε block στη σφαίρα μου. Ναι. Κεφάλι, ωραίος. Τον αριστερό. Έτσι! Πανάθεμάς. 2-1. Χιδέο. Χιδέο. Όχι, έτσι συμφωνούμε. Τι, γιατί δεν κοιτούσε την οθόνη. Δεν ξέρω. Φαίνεται καλό. Δεν φαίνεται αλλά καλό. Πώς φαίνεται κάτι καλό. Κάτι λείπει. Κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται με εμάς. Εντάξει, είμαι λίγο άδικο. Αν έκανε 5 ευρώ, παίζει να έλεγα ότι είναι ωραίο για να μιλήσει. Πώς το κάνει. 10 και κάτι με έκπληξε. Σοβαρά, μιλάς. Ναι. Δεν ξέρεις, με 10 και κάτι παίρνω παλιό. Παίρνω δωρεάν το Assassin's Creed Syndicate Unity. Φανταστική σειρά, η αγαπημένη όλων του ίντερνετ. Ακολούθα την μέσα σου στο ίντερνετ. Παντού μέσα. Δες εδώ. Τι κάνεις στα χόρτα, στα χόρτα ήσυχα. Μπορεί να τα ρίξεις στο κεφάλι των εξωγήνων Δημήτρη και να τους σκοτώνεις. Μαθαίνουμε κρυφούς μηχανισμούς του παιχνιδιού. Κάνε like αυτό το βίντεο, μην έρθω εκεί. Πες τη μαμά σου επίσης να κάνει like, κάνε subscribe στο κανάλι και πάτα καμπανάκι. Όλα τα κοινωνικά δίκτυα είναι στην περιγραφή. Και γράψε σχόλιο ποιο άλλο ωραίο ηχηδέο να κάνουμε παιχνίδι. Ποιο άλλο παιχνίδι. Παιχνίδια. Παίζουμε παιχνίδια εδώ. Γράψε μερικά στην περιγραφή. Περιγραφή. Όχι περιγραφή, στα σχόλια να το γράψει. Αν το γράψει στην περιγραφή, καταρχάς μπράβο. Έτσι, κατόρθωμα. Άσε τα σχόλια καλύτερα. Αυτό ήταν ένα ακόμα ωραίο χιδέο. Χιδέο ήμουνα. Των καλαμακιών. Καλαμάκια. Καλαμάκια μαύρα. Σπόνσορας. Δεν θα αναφέρεσαι σε χρώματα. Γράψε και πώς φάνηκαν τα παιχνίδια. Για τα καλαμάκια. Στην περιγραφή ή στα σχόλια γράψε αυτό. Όπου βρεις. Όπου, γενικά βρες ένα τείχο, γράψε. Ωραίο χιδέο. Έχεις τετράδια στο σπίτι, γράψε εκεί. Δεν χρειάζεται να το μάθει ποτέ κανένα. Και στείλ το στα επιχείδρομη. Άντε ρε. Ταχυδρομική θηρίδα στην περιγραφή. Πάω να μάθω ελληνικά, γεια σας! Τα καλύτερα θα τα κάνουμε συλλογή στο Τζάκι. Έλα εδώ μαζί μας. Όχι την Κένεντι. Αντίο!